Λοιπόν. μα είναι ο κύριο Ευρυπίδη Λιανίδη. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, ε, ε, καλή καλή χρονιά και καλή επιτυχία στην προσπάθεια που ξεκινάτε με αυτήν καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που... πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Βουλευτή τη Δημοκρατία και πρώην Υπουργό. Βέβαια. Να ρωτήσω, ήρθατε για να πάτε στην γενοστική ομάδα. <laughs> τώρα υπάρχει... Για μασά. Έχετε <laughs> Εισαγωγικά το βάζουμε το μασά. Συγγνώμη για την αργό τώρα. σω έπρεπε να κάνουμε αυτή κουβέντα λίγο νωρίτερα. Α. Ο φίλο μου, ο Νικίτα Σουκαγκλαμάνη, νομίζω στο θέμα αυτό έχει θεσμικά δίκιο. Καλό είναι να συνδιαμορφώνει για να δεσμεύει κιόλα. Όταν διαμορφώνει πρώτα και μετά πα να πείσει, τότε δεν ξέρω. Άρα μπορεί και να μην υπάρχει λόγο να παρευρεθείτε στην κοινωνική ομάδα. Δεν ξέρω, με προβληματίζει. Γιατί έτσι κι αλλιώ εγώ έχω διαμορφωμένη θέση, οπότε θα δούμε. Θα δούμε. Ό, θα δεν μπορεί να σα πείσει κάποιο άλλο. Όχι, ανοιχτό είμαι, ακούω όλε τι απόψει. Αλλά ξέρετε κάτι με ενοχλεί. Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα τα αξιακά δεν πρέπει να τα έτσι προσεγγίζουμε ούτε με μια ακτιβιστική λογική των δικαιωματιστών, ούτε με ακραία ψηφοθυρική ε, λογική που κάποιοι χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν έρευνα στην κοινωνία. Mm -hmm. Θέλει ψυχραιμία, νυφαλιότητα, θέλει ανάλυση ε, mm -hmm. σε βάθος και θέλει μια προσέγγιση προσεκτική. Διότι εδώ έχουμε ε, μια σύγκρουση. Από τη μία έχουμε ένα ατομικό δικαίωμα mm -hmm. και από την άλλη έχουμε μια κοινωνική αξία. Το ατομικό δικαίωμα το οποίο προστατεύεται και στη χώρα μα και στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ο ελεύθερο σεξουαλικό προσανατολισμό. Βλέπετε άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματο και άρθρα 8 και 14 τη Ευρωπαϊκή Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία την έχει κυρώσει η Ελλάδα και την έχει εφαρμόσει με το σύμφωνο συμβίωση. Και βλέπετε από την άλλη πλευρά την οικογένεια και την μητρότητα, άρθρο 21 του Ελληνικού Συντάγματο, που δεν χρειάζεται να πείσω. Ότι η οικογένεια κράτησε όρθια την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία σε πολύ δύσκολε στιγμέ. Δεν λέω μόνο για το παρελθόν, το ιστορικό. Τα μνημόνια, COVID, ναι. οικονομική κρίση. Ο παππού τάιζε το εγγόνι για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Λοιπόν, δεν μπορούμε τώρα αυτό το αξιακό μοντέλο να το καταστρέψουμε, διότι είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στου ανθρώπου αυτού ε, την ελευθερία να επιλέγουν πώ θα ζήσουν. Να του λύσουμε τα νομικά ζητήματα συμπληρώνοντα το σύμφωνο συμβίωση στα κενά οικογενειακού δικαίου που μπορεί να έχει. Συγγνώμη, σα διακόπτω ναι. για να το καταλάβουμε, επειδή είστε νομικό, για να το εξηγήσουμε Άρα στον καλώ. κόσμο. Άρα, λέτε ότι η επέκταση του Συμφώνου συμβίωσης θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Έχω εγώ ένα παιδί, το οποίο έχω υιοθετήσει. Έχω τον σύντροφό μου. Αν μου συμβεί κάτι, να μπορεί να έχει αυτό να ασκεί. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν, τα κληρονομικά, μέρημνε, γονικέ κτλ. Κοιτάξτε, νομικά, καταρχήν, θέλω να αναχαιτήσω μια άποψη που ακούγεται που είναι λάθο, ότι μπορεί κάποιο να νομοποιήσει το γάμο, αλλά όχι την τεκνοθεσία. Αν νομοποιηθεί ο γάμο, η τεκνοθεσία είναι συνιστό στοιχείο τη έννοια του γάμου. Συμφωνώ Αργά αυτούς. ή γρήγορα, είτε Ένει στο λειτουστά. ελληνικό δικαστήριο, είτε στο ευρωπαϊκό, θα αναγνωριστεί και η Συμφωνώ τεκνοθεσία. Να το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Διότι κρύβονται διάφοροι πίσω από αυτό. Να κατα... Για ξαναπείτε. Δεν δηλαδή, δηλαδή, εάν. εάν ε, κοιτάξτε, η έννοια του δε, γάμου. Ε, εάν αποδεχτεί η πολιτεία τον πολιτικό γάμο, ποια είναι η συνέπεια. Είναι μετά. θέμα χρόνου, είτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είτε το Ελληνικό Δικαστήριο. Η αντίστροφα, να σα το πω. Είτε το Ελληνικό Δικαστήριο, είτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αναγνωρίσει και το δικαίωμα τεκνοθεσία. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Νομίζω Για να ότι είμαστε ειλικρινεί και με τον κόσμο. Άκουσα, διάβασα τον κύριο Σκέρτσο εχθέ στην καθημερινή, ο οποίο λέει ότι από το γάμο απορρέει η τεκνοθεσία εκ των πραγμάτων. Έτσι, αυτό το Δεδομένο. Το Συμφωνώ ίδιο. Ναι, 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 νομικά Λέτε όμως, βάσιμο αυτό που εσείς λέω. το πάτε λίγο παρακάτω, αν καταλαβαίνω σωστά, και για το θέμα της παρένθετης ε, μητέρα. Ε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Το θέμα της παρένθετης μητέρα είναι κάτι το οποίο με πολύ αυστηρά κριτήρια το παρέχει ο ελληνικό νομοθέτη και σήμερα. Δεν θέλει όμως επουδενή να γίνει outsourcing η μήτρα μιας γυναίκας. Διότι σέβεται την προσωπικότητα και την αξία της γυναίκας. Ε, θα, θέλει λοιπόν πολύ προσοχή το ζήτημα αυτό και οι προποθέσει ορθώ είναι πολύ αυστηρέ στο ελληνικό, στον ελληνικό νόμο. Και καλά το έβαλε και ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Ε, τώρα, από εκεί και μετά, ε, αν πάμε περαιτέρω, θα ήθελα να σα πω ότι ε, ε, κατά τη γνώμη μου, η ελληνική οικογένεια με την παραδοσιακή τη μορφή Θεωρώ ότι έχει επιτύχει σημαντικά στο ρόλο τη, παρότι υπάρχουν βέβαια εξαιρέσει. Σε όλε τι περιπτώσει υπάρχουν εξαιρέσει. Αλλά είναι το μοντέλο, το πρότυπο το οποίο καλλιεργεί. Και νομίζω ότι αυτό το πρότυπο δεν πρέπει να το κλονίσουμε, γιατί είμαστε και ένα, ένα κράτο και ένα έθνο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Και, εν πάση περιπτώσει, το μοντέλο του γάμου τη οικογένεια με σκοπό την απόκτηση παιδιών. Τη γέννηση παιδιών και την ανατροφή των παιδιών ναι. είναι κάτι το οποίο Κύριε, πρέπει ναι, να το υπερασπιστούμε. Γιατί ο κ. Μητσοτάκη σα έδωσε μια εναλλακτική στου βουλευτέ να απέχετε mm -hmm. από την ψηφοφορία. Όσοι θέλετε να καταψηφίσετε στην ουσία. Καταλαβαίνω ότι είστε σε αυτού που καταψηφίζετε το. <laughs> ναι, εγώ ναι, το είπα καθημερινά. Εσεί θέλετε να καταψηφίσετε ή να απέχετε. Ακούστε, καταρχήν θέλω να πω ότι είναι πολύ σωστή η στάση του κ. Μητσοτάκη, διότι δείχνει πραγματικά αρχηγό μεγάλου κόμματο. Ένα μεγάλο κόμμα δεν κρύβεται πίσω από ανασφάλειε και υπεκφυγέ. Mm. Δίνει τη δυνατότητα σε ένα ζήτημα συνείδηση, σε ένα mm. αξιακό ζήτημα, όπω όταν ε, ψηφίζουμε σύνταγμα, mm. ψηφίζουμε με τη συνείδησή μα, να εφαρμοστεί αντίστοιχη διάταξη του συντάγματο και σε αυτό το ζήτημα, επειδή είναι αξιακό. Mm. Τα άλλα κόμματα που έχουν κλειστεί πίσω από τα, τη λογική τη κομματική πειθαρχία, κατά τη γνώμη μου, ε, δυστυχώ, έχουν αποκτήσει την οτροπία μικρού κόμματο. Λοιπόν, στα άλλα κόμματα λίγο. Γιατί Τώρα, στην ερμοκρατία. Τώρα, εγώ γιατί ψηφίζω. Για την κατά, αποχή. Ναι. Μισόλετο, για την αποχή. ναι. Ωραία. Πες ο κ. Σαμαρά βγαίνει μα προχθέ και λέει ότι είναι λάθο να προτρέπει σε αποχή όταν ζητά από του πολίτε να σε ψηφίσουν. Ε, εγώ θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκη με τον τρόπο που διατύπωσε τη θέση του άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και αν προτρέπει ο ίδιο σε κάτι να προτρέπει να το ψηφίσουμε. Από εκεί και μετά όμω αφήνει τον καθένα να αποφασίσει τι θα κάνει με βάση τη συνείδησή του. Λέω λοιπόν εγώ ότι δεν κρύβομαι. Υπάρχει για μένα το υπέρ και το κατά. Άρα θα και πάτε έχω αποφασίσει βουλή. να πάω να καταψηφίσω. Ναι, ναι. Με αυτό το σκεπτικό που σα εξήγησα. Προσέξτε, yeah. εγώ έχω φίλου ομοφυλόφιλου. Uh -huh. ε, είχα και πολλούς συνεργάτες που ήταν αξιότατα άτομα, και γυναίκες και άντρε, και του σέβομαι απόλυτα. Και αναγνωρίζω και την ανησυχία τους να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον φυσιολογικής ένταξης. Το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω να γίνει σαφέ ότι αυτό που προασπίζομαι είναι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια με τον μπαμπά και τη μαμά. Διότι θεωρώ ότι εκεί διαμορφώνονται τα πρώτα πρότυπα. Ναι. Άκουσα την συνέντευξη που έδωσε ο κύριο Ράμφο προχθές, ναι. ε, ο οποίο ε, θεωρεί και κατά τη γνώμη μου ορθώ ότι αυτό εδώ που περιγράφουμε είναι η βάση τη δομημένη ε, ναι. συντεταγμένη κοινωνία που μα κάνει ανθρώπου. Ναι. Και έχει δίκιο. ερώτημα. Παρακαλώ. Αν ένα παιδάκι είναι στο ίδρυμα, Ναι. γιατί να μην μπορεί ένα ζευγάρι ομόφυλο να υιοθετήσει αυτό το παιδί. Καταρχήν, κανείς δεν καταργεί το δικαίωμα της ατομική Διότι κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι μπαίνει σε ένα μοντέλο, αν θέλετε, η το δικαιωμα υιοθεσία απο μια ετεροφιλη οικογενεια γιατι ρωτατε διοτι κατα τη γνωμη μου θεωρω οτι μπαινει σε ενα μοντελο αν θελετε η οικογενεια στο παιδί, που δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τον προσανατολισμό του γενικότερα και την ψυχολογία του. Υπάρχουν Γιατί το λέω αυτό. Υπάρχει οξέν. μελέτη του ΓΕΙΛ, η οποία λέει κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Ότι από ε, το συνολικό ποσοστό των ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό είναι γνήσιο υποσύνολο και μάλιστα μικρό, αυτή για τους οποίους αποφάσει η φύση. Η πλειοψηφία είναι επιλογή ή εμπειρία. Επομένως, αν κάποιο αποφασίσει να κάνει αυτή την επιλογή και αυτή την εμπειρία, δεν μπορεί μαζί του να τραβήξει και τη μοίρα ενό νέου παιδιού. Εγώ πιστεύω ότι ε, το κριτήριο του συμφέροντος του παιδιού ε, είναι το βασικό κριτήριο σε όλα τα πολιτισμένα κράτη με βάση το οποίο θα πρέπει να αποφασίζεται η υιοθεσία ή η μη υιοθεσία. Αυτό λένε και η άλλη πλευρά, βέβαια. Η άλλη πλευρά, συγγνώμη, σα βάζω απλά. Μόνο η αγάπη δεν φτάνει. Σε ένα παιδί που μεγαλώνει, διαμορφώνονται και διάφορα κοινωνικά πρότυπα. Και επίση θα πρέπει κανεί να λάβει υπόψη και την ψυχολογία, την ψυχολογική επίδραση. Βεβαίω μπορεί να υπάρχει αντίλογο σε αυτό που λέω. Ναι. Αλλά εγώ λέω την άποψή μου. Διορθώσει απίστευτε. Ξέρετε, δεύτε, η ανθρωπότητα ε, με τη συνταγή που σα περιγράφω έχει πάει μερικέ χιλιάδε χρόνια μπροστά. Ναι. Η ναι. άλλη Δεν είναι συνταγή όμως. είναι κάτι άγνωστο. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή όμως να λυθούν κάποια ζητήματα. Δεν ξέρω όπως ποιο κρίνει το αν είναι κατάλληλη στιγμή ή όχι. Ναι. Διότι τέτοιου είδου διλήμματα υπήρχαν πάντοτε. Στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, η ομοφιλοφιλία ήταν κάτι φυσιολογικό, φυσιολογικό και μια φυσιολογικό καθημερινότητα. Πράγματι. Έχετε δει όμω σε κανένα κείμενο τη αρχαία ελληνική γραμματεία να αναφέρεται οικογένεια ομόφιλων ε, ανθρώπων. Μπορεί... Μπορεί να υπάρχει μια συμβίωση, αλλά όχι οικογένεια με την κλασική έννοια. Ω θεμέλιο τη κοινωνία. Σε ποιο υπουργείο είσαστε, Σε αρκετά. Όχι τώρα, σε ποιο... τι υπουργό είστε. <laughs> ε, τώρα είμαι τη τράκη. Είμαι αφιερωμένο και αφοσιωμένο στην ερώτηση, περιοχή η διότι... οποία με, με τιμά εδώ και χρόνια. Έκανε αυτή και την ερώτηση. και ρόλο υπερκομματικό, εγώ θα πω κάποιε φορέ. Έκανε αυτή την ερώτηση. αυτή την διότι από όσου έχουν περάσει από εδώ, είδα πρώτη φορά. Εντάξει, δεν έχουν περάσει και πάρα πολύ, αλλά είδα πρώτη φορά τόσο συγκροτημένο λόγο, τον οποίο μπορεί να διαφωνώ εγώ. Αυτό δεν έχει σημασία όμω. Κυρίω για τα πρότυπα, διότι δεν την έχω ακούσει αυτή τη λέξη. Αυτό που ακούω συνεχώ είναι υπάρχουν και τερόφιλα τα οποία κάνουν αυτό και αυτό και αυτό στα παιδιά του. Βεβαίω και υπάρχουν. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι παντού. Τα πρότυπα βιώνουν. Αλλά όμω οι έρευνε στι ΗΠΑ, σε μεγάλο βαθμό, όσε υπάρχουν, αναλύουν ότι με τα πρότυπα δεν, δεν, δεν τα πολύ επηρεάζουν. Ακούστε κάτι. Ε, τα τελευταία χρόνια το βιώνω και εγώ με τα παιδιά μου. Έχω τρία παιδιά. Ε, και, με τα, και με τους μαθητές μου. Αυτό Γιατί θα ήθελα να ρωτήσω. Εγώ. είμαι τι καθηγητή στις στις στη νομική αυτούς. σχολή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και με τους φοιτητές μου όταν συζητούμε το Ελληνικό Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κάθε χρόνο κάνουμε κουβέντα πάνω στο άρθρο 4. Πάνω στο, στα θέματα αυτά. Και ζητώ να τοποθετηθούν ελεύθερα και διαβάζω και τα επιχειρήματά του. Και να είμαι ειλικρινή, ακούω και τη μία και την άλλη άποψη με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με φρέσκια προσέγγιση νέων μυαλών. Έτσι. Να σα πω τι διαπιστώνω. Και γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στον κύριο Ράμφο. Τα τελευταία χρόνια, ε, τα παιδιά επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνολογία από ότι επηρεάζονται από του δασκάλου και από του γονεί. Ο χρόνο που δαπανούν πάνω σε ένα ε, υπολογιστή, ε, παρακολουθώντα τα social media, το διαδίκτυο κτλ., του ε, αποξενώνει ενδεχομένω από την ανθρώπινη επαφή, και αυτό αναμφισβήτητα επηρεάζει τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας, τα φαινόμενα bullying, δίκιο. τα φαινόμενα της επίδειξης, τα, τα περιεχόμενα των τραγουδιών που ακούνε από τους τράμπερς και τα λοιπά, ε, όλα αυτά ε, φτιάχνουν πρότυπα. Εγώ λοιπόν τι λέω, ότι εμείς ως πολιτικοί και ως νομοθέτες έχουμε και έναν διαπαιδαγωγικό ρόλο τον οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όταν ψηφίζεις ένα νόμο, δεν το ψηφίζεις πάντα για να πάρεις ψήφους από ένα target group. Προφανώς. Από μια ομάδα στόχευσης επιδιώκει πάντοτε αυτό το να αναδείξει και μία αξία. Κοιτάξτε, η Νέα, νέα Δημοκρατία. Δημιουργία... Είναι μικρό το Η Νέα Δημοκρατία, επειδή μακριβί. είναι μεγάλο κόμμα, έχει όλε τι απόψει στου κόλπου τη. Και χαίρομαι γιατί, σα το είπα και πριν, ο Πρωθυπουργό αφήνει όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Mm. Α ακουστούν όλε οι απόψει. Και α κάνει ο καθένα, είναι πράξη ε, συνείδηση. Αυτό το κάνει όμω. Αυτό με τα λουλούδια πρέπει... το λένε σε άλλου χώρου, το ξέρετε. τώρα πλέον. Δεν υπάρχουν σύνορα. να σα πω, γιατί το κάνει όμω, θα πρέπει να έχετε και μια απάντηση γι' αυτό. Αυτό θα το απαντήσω γιατί... ο ίδιο. Γιατί το κάνει τώρα. Λέτε. Ναι, γιατί το κάνει. Ναι, δηλαδή... Προφανώ τώρα ε, θεωρεί ότι ο δημόσιο διάλογο έχει οριμάσει για να ακουστεί. Είναι ερώτημα πώς, το δέτσε. γιατί τώρα βέβαια. Ναι. Αυτό δεν μπορώ ναι. να το απαντήσω. Εγώ εγώ είμαι υποχρεωμένο να τοποθετηθώ. Και το κάνουμε παρισία. Δεν κρύβομαι. Μπορεί στου βουλευτέ να μην υπάρχει κομματική πειθαρχία. Στου υπουργού πρέπει να υπάρχει. Ο υπουργό που καταψηφίζει Ακούστε πρέπει να είναι τώρα... εκτό κυβέρνηση. Ακούστε τώρα. Ε, ε, Ένα πολιτικό. Να, μην... να, το πάρω από την άλλη πλευρά. Ναι. Εγώ ενδεχομένω πολλέ φορέ έχω μείνει έξω από κυβερνήσει γιατί δεν υπαναχώρησα από τι αξίε μου. Uh -huh. Γιατί uh -huh. θέλω, uh -huh. θέλω uh -huh. να υπηρετώ uh -huh. αυτά τα οποία πιστεύω. Uh -huh. Ε, Η κυβέρνηση είναι ένα συγκροτημένο σύνολο. Έχει πολιτικέ προτεραιότητε. Ε, αν παραδείγματο χάρη διαφωνούσα με μια ε, κυβερνική προτεραιότητα και ήμουν υπουργό, θα έφευγα. Το έκανα το 2013 το με τα μνημόνια. Το έκανα. No. Θα μπορούσα no. να επιμείνω. Με συγχωρείτε λίγο. Αν τώρα υπουργό, Σε ένα άσχετο υπουργείο. Ναι. Θα παρετήσετε ή θα. Τώρα, αν σα απαντήσω, θα θίξω συναδέλφου. Επειδή είναι πραδί, λοιπόν. Πρέπει, επειδή πρέπει είναι... Πόνο Εγώ σα πρέπει είπα. Πρέπει εγώ σα είπα. Σας γίνει εγώ σα είπα. Τι θα έκανα εγώ. Ακούω, α τον κύριο Βορύδη, γιατί εκεί το πάτε. Ότι είπε και ο ίδιο ότι θα παρετηθώ, είπε, αν χρειαστεί. Το έχει πει και μόνο στο Το έχει πει μόνο δεν θέλω να σχολιάζω Ειλικρινά, ειλικρινά σα το λέω, δεν το είπα Το είπα. Είναι, αν είναι δόκιμο αυτό, δηλαδή Κάποιο, α πούμε, μέσα στην κυβέρνηση που έχει κάποιε απόψει, όταν σε ένα κομματικό θέμα διαφωνεί. Ε, είναι το ζήτημα του πολιτικού κόμματο που προστατεύεται στο άρθρο 29 του Ελληνικού Συντάγματο δίνει τη δυνατότητα, εφόσον λειτουργεί η εσωκομματική δημοκρατία, οι πολιτικέ που διαμορφώνονται κυβερνητικέ να είναι οι συνισταμένοι των απόψεων που εκφράζονται ε, στο εσωτερικό. Όταν εκφραστεί αυτή η συνισταμένη προγραμματικά. Δεσμεύονται όλοι ότι θα την ε, εφαρμόσουν. Yeah. Τώρα, το συγκεκριμένο θέμα προφανώς δεν ήταν στην προγραμματική ή στην αξιακή προσέγγιση της Νέα Δημοκρατία εξ αρχή. Ανέκυψε λόγω τη επικαιρότητα, λόγω των γεγονότων κτλ. Ω εκ τούτου, επειδή είναι θέμα αξιακό, ορθώ ο Κυριάκο Μητσοτάκης είπε ο καθένα πράγματι κατά συνείδηση. Oh, yeah. Αυτή είναι και νοοτροπία μεγάλου κόμματο. Yeah. Uh. Αυτό. Μεγάλο κόμμα που επεκτείνεται προ το κέντρο. Ε, κοιτάξτε, η, η νέα δημοκρατία επεκτείνεται από το κέντρο μέχρι ε, τις παρυφές κεντροδεξιάς. Mm -hmm. Δηλαδή, κατά μέχρι τις έχεις, παρυφές, τις κεντροδεξιάς. δεν ακουμπάει δηλαδή την ακροδεξιά. Mm -hmm. Ο μεγαλύτερος ah, είπατε, της κεντροδεξιάς, της κεντροδεξιάς. Mm -hmm. ο, 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 τις... δηλαδή ο βασικός ακροδεξιάς. αντίπαλος να ξέρετε, της ακροδεξιάς, είναι μια ε, λαϊκή, πατριωτική και ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Mm -hmm. Uh -huh. Δεν είναι η αριστερά. Μία ερώτηση για να Μα, κλείσουμε. Δηλαδή, όταν παρακαλώ. ο Κωνσταντίνο Καραμαλή έλεγε φυλακίζουμε το θηρίο στο υπογειο uh -huh. Δεν το αφήνουμε να βγει έξω. Και το είχε κάνει με συνέπεια και γι' αυτό ένωσε του Έλληνε. Ερώτηση, μία ερώτηση για να κλείσουμε. Αν γινόταν κοινοβουλευτική ομάδα, είχε προηγηθεί κοινοβουλευτική ομάδα πριν εξαγγελθεί το νομοσχέδιο και τι θα το σε διαβούλευση κτλ. Υπήρχε περίπτωση να πιστείτε να έχετε άλλη άποψη. Κοιτάξτε, εγώ έχω μία άποψη που βασίζεται σε κάποια πολιτικά, αξιακά και νομικά επιχειρήματα. Αν μου τα κλονίσουν, είμαι ανοιχτό να ακούσω. Αλλά δεν βλέπω να μου τα κλονίζουν. Στο συγκεκριμένο θέμα, θεωρώ ότι όλα είναι διαμορφωμένα βάσει στατιστικής. Όχι βάσει νομικών Τη Ας... αξιακών ε, επιχειρήσεων. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αξιακό ενδιαφέρουσα. είναι η προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που έχουν άλλη επιλογή. Εκεί ναι. σεβαστό. Άρα, ε. άρα τον κύριο Σπινένδρα, τον καλέσουμε και θα μείνουμε καρτικά πανεπιστήμια. Συμφωνώ. Όπω οπωσδήποτε... θα με φωνάξετε σίγουρα, yeah, yeah. γιατί είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από <laughs> εμά. Ναι. Ήμασταν τρει στο Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο Θράκη, στην νομική σχολή το 1987, που αρθρογραφήσαμε κόντρα στου εμπνευστέ του νόμου πλαισίου, του καθηγητέ μα τον κύριο Κλάδη και τον κύριο Πανούση. Ο Μανώλη Ο Κοντάκη, εγώ και ο Τάσο Αβραντίνη. Και η πρόταση που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τη Νέα Δημοκρατία για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ήταν... πανεπιστήμια ήταν η δική μα πρόταση. Απόφαση γενική συνέλευση. Τη νομική σχολή τη Κομοτινή το 1987 δημοσιευμένη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο χάρη στον Γιάννη Μαρίνο, τότε που μα yeah, έδινε βήμα yeah, στου νέου ανθρώπου να λοιπόν, τοποθετούμε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα για το θέμα με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Για να το Πολύ ενδιαφέρουσα ναι, ναι, ναι. συζήτηση. Συμφωνεί, διαφωνεί μαζί σα κάποιο, okay. κύριε Στυλιανίδη. Ακούει επιχειρήματα. Άμπραμπα, ακούω <laughs> επιχειρήματα. μάθαμε να ακούμε μόνο κραυγέ δυστυχώ. Είτε από εδώ είτε από εκεί. Δεν πρέπει. Γιατί και κοιτάξτε και αυτό το ξέσπασμα ε, τη ε, LGTB κοινότητα έχει μια ιστορική αιτιολόγηση. Βεβαίως, Έχουν υποστεί και αυτοί οι άνθρωποι ακραίε συμπεριφορέ από ακραία κινήματα. Αυτό πρέπει Δεν να αναπα... μιλάμε για αυτού. Ναι. Μιλάμε για, για άλλου. Ναι, όχι. Ναι. Μιλάμε και, και για φωνέ από τον κλήρο, παραδείγματο και, 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 ήταν... και, η Εκκλησία έχει το αντίστοιχο ζήτημα στο εσωτερικό τη, με την έννοια ότι υπάρχουν οι νυφάλιοι άνθρωποι που υποστηρίζουν το χριστιανικό δόγμα, που αναγνωρίζει το γάμο ως ένα από τα βασικά μυστήρια λοιπόν, ναι. και είναι σεβαστό αυτό όποιο θέλει να είναι χριστιανό, θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες αυτού του δόγματος και υπάρχουν και κάποιοι που εκπέμπουν ενδεχομένως έναν φανατισμό που δεν ε, αρμόζει αν θέλετε στο ήπιο πνεύμα και στο πνεύμα αγάπης που καλλιεργεί το δόγμα της Ορθοδοξία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καλημέρα δεν ξέρω αν είναι ευχή. Δεν ξέρω αν είναι ευχή. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, ψύχρεμη άποψη, η οποία βάζει στο τραπέζι ορισμένα πράγματα, τα οποία γεννούν επιχειρήματα και συζήτηση κανονική. και Κραυγές. Κανονική συζήτηση με κανονικά επιχειρήματα. Ο άνθρωπο διαφωνεί. διαφωνεί Κανονικά μιλάει για το θεσμό τη οικογένεια. πάει να ψηφίσει. Είπε νομικά. Κατά Και, και νομικά απλά. Και είπε νομικά και αξιακά. Αξιακά. αν με πείσουν, λέει, στα νομικά, δηλαδή, mm. αν υπάρχει λόγο για να γίνει αυτό. Μου φαίνεται ότι δεν θα πάει στη... Στη... Στο μασαζάκι αύριο. Στο μασάζ Δεν θα πάει. Έτσι μου φαίνεται. Είπος ψήσει κι άλλου. <laughs>